Αγαπητοί ακροατές, θεωρώντας ότι πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, περνάτε αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το κινητό σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για τις νέες οδηγίες χρήσης τους. Καλά ακούσατε. Μετά περίπου από 2 δεκαετίες μαζικής χρήσης του ίντερνετ και ιδιαίτερα των social media, έχει παρατηρηθεί σημαντική υποβάθμιση ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Η σπατάλη χρόνου και ενέργειας, η κακή στάση του σώματος, η αδιαφορία για πνευματικές και ουσιαστικές δραστηριότητες και η κοινωνικότητα είναι μερικά από τα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά όχι τα σημαντικότερα. Τα πιο σοβαρά είναι ψυχολογικής φύσεως. Συγκεκριμένα, το Snapchat μετατρέψει κανονικές συζητήσεις σε ουρές chat, επαναπροσδιορίζοντας πόσο εμείς τα παιδιά αξιολογούμε τις φιλίες. Το Instagram δοξάζει την απόλυτη φωτογένεια, επηρεάζοντας την αυτοεκτίμησή μας. Το Facebook μας κατατάσσει σε αντίλαλους, κομματιάζοντας τις κοινωνίες μας. Και τέλος, το YouTube αναπαράγει αυτόματα το επόμενο βίντεο, κλέβοντας χρόνο από τον ύπνο μας. Και τώρα, τι κάνουμε? Μπορούμε ακόμα να διεκδικήσουμε την ελευθερία και την υγεία μας? Βεβαίως, κρατήστε σημειώσεις. Πάψετε όλες τις ενημερώσεις εκτός από τους κολλητούς σας φίλους. Όλες αυτές οι δονήσεις, τα κόκκινα νούμερα πάνω δεξιά, τα ταμπελάκια που πετάγονται στην οθόνη, τραβώντας βία την προσοχή σας, μπείτε στις ρυθμίσεις και απολαχτείτε από αυτά. Το ασπρόμαυρο λένε ότι είναι επιβλητικό. Ντύστε την αρχική σας οθόνη ασπρόμαυρη και επιβληθείτε του. Έρευνες έδειξαν ότι τα χρώματα των εφαρμογών στην αρχική μας οθόνη κάνουν το μυαλουδάκι μας να θέλει κι άλλο κι άλλο. Ντύστε τις ρυθμίσεις σας σε ασπρόμαυρες και θα εκπλαγείτε με το πόσο λιγότερο αισθησμένοι θα είστε. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, όχι να το δουλέψουν. Ρυθμίστε την αρχική σας οθόνη να έχει μόνο εφαρμογές και εργαλεία και καθόλου κοινωνικά δίκτυα, έτσι να αναγκαστείτε να τα δεκτυλογραφήσετε για να τα ανοίξετε. Και έτσι θα αναρωτηθείτε, το χρειάζομαι πραγματικά αυτό? Και αν είσαι πιο τολμηρή, διαγράψτε τα εντελώς από το κινητό σας, περιορίζοντας τη χρήση τους μόνο από τον υπολογιστή. Δύσκολο, αλλά ευεργετικό. Ήρθε η ώρα να κοιμηθείτε σε διαφορετικά δωμάτια με το κινητό σας. Ναι. Δεν είναι όριμα πράγματα αυτά με την τζίβλα στο μάτι το πρωί, να παίρνετε το κινητό σας τηλέφωνο και να το αφήνετε να σας κουμαντάρει. Αφήστε το να φορτιστεί σε διαφορετικά δωμάτιο, σε διαφορετικό δωμάτιο από το δικό σας. Και όταν ξυπνήσετε το πρωί, βγείτε και πείτε καλημέρα στους δικούς σας ή ανοίξτε το παράθυρο και βγείτε έξω. Και αυτό κοινωνική δικτύωση είναι. Όπως βλέπετε, δεν είναι πυρηνική φυσική να κηρύξετε την απεξάρτηση σας από το κινητό και τα social media. Τι είναι λίγη προσπάθεια μπροστά στα αγαθά της βαθύτερης συγκέντρωσης, της αυθεντικότερης φιλίας, του καλύτερου χρόνου και του περισσότερου χρόνου το παραπάνω βήματα που αποκομίσατε? Ίσα-ίσα που με καλύτερη ποιότητα φορτίο θα εξασφαλίσετε καλύτερες πορείες πλεύσης. Ευχαριστώ πολύ.